Καλό σας μεσημέρι, καλή σας εβδομάδα, διότι χθες δεν τα είπαμε από εδώ. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα, αλλά πριν πούμε τα θέματα της ημέρας που έχουμε συγκεντρώσει εδώ για σας, θα πάμε να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου εκεί αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν στάση εργασίας και διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνή, το γνωστό Δαφνή, διότι διαμαρτύρονται και καταγγέλουν ότι οι αλλαγές στην ψυχική υγεία έχουν στόχο να αποποιηθεί το κράτος στην ευθύνη νοσηλείας και αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών. Πάμε να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη να μας πει τι του έχουν πει οι εργαζόμενοι εκεί από την ώρα που έχουν βρεθεί έξω από το Υπουργείο Υγείας. Καλησπέρα, Κιμ. Από την Οδόρη στο τέλος, έξω από το Υπουργείο Υγείας. Οι εργαζόμενοι εδώ λοιπόν αντιδρούν εκτός από το λόγο που ανέφερες και εσύ, ότι, δηλαδή ότι ουσιαστικά το κράτος προσπαθεί να μετακυλήσει το κόστος της περίθαλψης στους συγγενείς αυτών που πάσχουν και να μην αναλάβει το ίδιο τις ευθύνες σου. Αυτό που ζητούν είναι να εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνολογίες για την ίαση και τη θεραπεία των ασθενών, καθώς και να γίνουν περισσότερες προσλήψεις, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει. Οπότε απαιτούν και περισσότερες προσλήψεις, δεν είναι μόνο το υπάρχον προσωπικό. Θεωρούν λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες ανάγκες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται. Ακριβώς, και να σου πω ότι εδώ βρίσκονται εργαζόμενοι από την ψυχιατρική κλινική του Δρομοκαΐτιου και του Δαφνίου. Πριν από λίγο ανέβηκε μια αντιπροσωπεία στο Υπουργείο Υγείας που θα έχει συνάντηση με την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Μακρύ. Αλλά θα μας πει πολύ καλύτερα ο κύριος Θωμάς Δημουλάς, ο οποίος είναι δίπλα μου και ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων της ψυχιατρικής κλινικής του Δαφνίου, και τον πετάω στη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι. Ο Σωτήρης Σκουλούδης μας μετέφερε μία εικόνα, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και εσάς. Ποια είναι τα προβλήματα, μάλλον, που αντιμετωπίζετε το τελευταίο χρονικό διάστημα και τι είναι αυτό που απαιτείτε? Ναι, ακούω, πείτε μου. Ναι, πείτε μας. Θα σας μεταφέρουμε μια πρώτη εικόνα τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε έρθει και από τα δύο ψυχιατρία. Ναι. Όπου συμμετέχουν εργαζόμενοι με στάση εργασίας σήμερα. Δεν είναι τωρινό βέβαια το πρόβλημα που έχει ξεκινήσει, όχι μόνο για την ψυχική υγεία, αλλά συνολικότερα για την υγεία του λαού. Mm-hmm. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ότι εμείς δεν σκεφτόμαστε μόνο τις θέσεις μας, όπως θέλουν να περάσουν το μήνυμα κάποιοι, αλλά σκεφτόμαστε πάνω απ' όλα την υγεία του λαού. Και πολύ πιο εξειδικευμένα στον χώρο της ψυχικής υγείας, τους ψυχικά πάσχοντες και ασθενείς. Γνωρίζετε πολύ καλά. Άλλωστε ήταν και η δήλωση του ίδιου του Υπουργού το προηγούμενο διάστημα, ότι τα θέματα στην ψυχική υγεία δεν είναι τωρινά. Ναι. Έχουν τουλάχιστον δρομολογηθεί με βάση την πολιτική που επιβάλλει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που έχουν περάσει και των κομμάτων των Ευρωμονόδρομων, που το τελευταίο διάστημα επιδιώκουν με νύχια και με δόκια να εφαρμοστεί ο 2716, που προβλέπει τη διείσδυση της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο της ψυχικής υγείας, να τον εφαρμόσουν με νύχια και με δόκια. Και αυτό βέβαια επιβάλλει και η πολιτική του Υπουργείου Υγείας και των πολιτικών κυβερνήσεων που περάσαν όλα αυτά τα χρόνια. Ένα, ζητάει να αποποιηθεί το κράτος, το χαρακτήρα της περίθαλψης και της νοσηλείας απέναντι στους ασθενείς. Ξεκάθαρο πράγμα αυτό. Δύο, να μετακυλήσει αποκλειστικά το βάρος και η ευθύνη στους ίδιους τους συγγενείς και στους ψυχικά πάσχοντες. Και τρίτον, να διευρυνθεί η επιχειρηματική δράση των ΜΚΟ, οι οποίες χρόνια λιμένονται και τον κόπο των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί πέρα, αλλά και τους ίδιους ψυχικά πάσχοντες. Και μάλιστα με τελευταίο στοιχείο το γεγονός ότι επιδιώκουν την παρακράτηση των συντάξεων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κάτω από τα κριτήρια, δηλαδή που θα λειτουργήσουν οι ΜΚΟ. Αυτή τη στιγμή, 105 εκατομμύρια ευρώ που επιδιώκει να δώσει η κυβέρνηση η σημερινή. Ναι. Με το βέβαια το τελευταίο σύμφωνο Αντώρλη Κουρέτζου. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσοι ασθενείς φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στα δύο ψυχιατρία που αναφέρατε? Κοιτάξτε να δείτε. Πέρα από τους χρόνιους πάσχοντες ασθενείς, που είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι, που φιλοξενούνται σε υποδομές της ψυχικής υγείας, εννοώντας δηλαδή οικοτροφία, εξωτερικές δομές, ξενώνες, αυτόνομα διαμερίσματα, μιλάμε και για τα οξέα τμήματα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το ίδιο το
Δάφνη περιλαμβάνει 10 εξωτερικές, 10 οξέα τμήματα, τα οποία μιλάμε τουλάχιστον το καθένα αναλογεί τη δύναμη του από 30 μέχρι 40 και 50 άτομα πολλές φορές. Που σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι μικρός. Καταρχήν, έχουμε πληρότητα 110%, 120%, συγγνώμη, 120%. Αναπτύσσεται ράτζα μέσα στις κλινικές, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη εξουθένωση του προσωπικού, γιατί μιλάμε πλέον ότι πολλοί κόσμος με αυτά που ακούει οδηγείται στην συνταξιοδότηση αναγκαστικά, και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να βγάλουμε βάρδια. Να το φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι όλες οι εξωτερικές δομές λειτουργούν κάτω από το όριο προσωπικού ασφαλείας, που σημαίνει καμία μάνα δεν μπορεί να πάρει γονική, κανένας συνάδελφος δεν δικαιούται να ασθενήσει και μάλιστα πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν αναγκαστικά διπλοβάρδιες. Αυτό έχει να κάνει και με τον αριθμό που λέμε των ψυχικά πάσχονται και με την κατάσταση που διευρύνεται το πρόβλημα των μη προσλήψεων στο προσωπικό, αλλά και συνολικότερα με την κατάργηση που διαμορφώνεται των τριών ψυχιατρίων. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι, για να έχουμε κι εμείς μια σφαιρική εικόνα το τι συμβαίνει, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά που νοσηλεύονται είτε σε οξέα φάση είτε όχι σε εσάς? Ορίστε, ξαναπείτε μου λίγο, παράλαβα γιατί. Λέω ότι είπατε ότι έχετε μια μεγάλη προσέλευση στα επίγοντα περιστατικά. Ναι, δηλαδή... ναι, θα σας εξηγήσω. Ακριβώς. Υπάρχει μια μεγαλύτερη. Βεβαίως. Στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που βιώνει ο κόσμος, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά της κατάθλιψης που διωγγώνονται καθημερινά. Δεχόμαστε τουλάχιστον σε κάθε εφημερία, προσέξτε, που μιλάμε για ανθρώπους που κάνουν τώρα εισαγωγή. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Ναι, ναι. Τουλάχιστον 45 άτομα σε κάθε εφημερία, Τετάρτη, Παρασκευή, γίνεται χαμός. Δεν προλαβαίνουμε. Άτομα, πείτε μου κάτι, άτομα χωρίς ιστορικό. Δεν μιλάμε για αυτούς που έρχονται, να γίνει ένα ραντεβού και να μιλάμε για αυτούς που σε κάθε εφημερία αυξάνεται ο αριθμός τους. Έχουμε τουλάχιστον 300 άτομα που παρουσιάζονται σε κάθε εφημερία. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι, και μάλιστα... Με τι? Σας ακούμε. Χάσαμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Πάντως αντιλαμβάνεστε ότι πέρα από αυτό που... Και γι' αυτό έκανα και εγώ τις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πέρα από αυτά που διεκδικούν οι εργαζόμενοι στις ψυχιατρικές κλινικές, βλέπετε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα πλέον αυτής της μεγαλύτερης προσέλευσης περιστατικών στα έκτακτα γιατρία αυτά. Διότι αυτό ήθελα ακριβώς να μου επιβεβαιώσει, ότι έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό κρουσμάτων διαταραχής ψυχικής υγείας, ασφαλώς λόγω των καταστάσεων που ζούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Νομίζω τον έχουμε ξανά στη γραμμή μας. Ναι. Ναι, δίπλα μας ο κ. Δημπουλάς, γίνονται κάποιες δουλειές με τους αστυνομικούς, σου το περνάω και πάλι. Ευχαριστώ. Α, έπεσε πάλι η γραμμή. Πάντως ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε και τουλάχιστον η πολιτεία θα έπρεπε να φροντίζει, αφού φτάνει τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση στην οποία τη φτάνει, γιατί αυτά τα περιστατικά έχουν άλλες βάσεις. Δεν είναι αυτοί που είναι ψυχικά άρρωστοι λόγω ιστορικού, λόγω κληρονομικότητας, λόγω. Είναι συγκεκριμένα περιστατικά. Έχει να κάνει με την κατάθλιψη, στην οποία πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών πλέον ζουν ή τουλάχιστον σε αυτό το προκαταθλιπτικό στάδιο. Κύριε Δημουλά, ναι. Σας ακούμε, έπεσε η γραμμή μας. Έλεγα στους τηλεθεατές μας ότι πέρα από αυτά που ασφαλώς εσείς με το δίκιο σας ζητάτε από την πολιτεία να σας παρέχει ως εργαζόμενοι στις κλινικές, θέλω όμως να εστιάσω και σε αυτή... απέναντι στους ψυχικά ασθενείς και συνολικότερα στην υγεία του λαού. Θα σας το πω λίγο καθαρά για να το καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Σε λίγο καιρό δεν θα τολμάει άνθρωπος να περνάει την πύλη του νοσοκομείου, κανενός νοσοκομείου. Εδώ μιλάμε ότι η υγεία του λαού δέχεται μεγάλη επίθεση
Και ο Κοσμάκης δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στην ανάγκη του. Σε αυτό που λέμε να παρέχεται δημόσια και δωρεάν περίθαλψη νοσηλείου το ίδιο το ασθενή. Που έχει πληρώσει όχι μία και δύο, αλλά 10 φορές. Κάθε φορά την υγεία του. Έχετε δίκιο, αλλά εγώ ήθελα να εστιάσω και σε αυτή την στον αυξημένο αριθμό περιστατικών που έχει αναμφίβολα να κάνει με την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Και λέω ότι αφού η πολιτεία μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση, την ψυχική κατάσταση, την άσχημη ψυχολογική κατάσταση, τουλάχιστον να φροντίζει για την ιατρική μας περίθαλψη. Συγγνώμη, δεν υπάρχει εδώ, δεν θα πω σε καμιά διαπραγμάτευση με κανένα τουλάχιστον. Εδώ είναι. Μιλάμε για την υγεία του λαού και θα το πω πολύ ξανά καθαρά. Δεν θα βάλουμε εμείς νερό στο κρασί το δικό μας να διαπραγματευτούμε την υγεία του Κοσμάκη. Να πάρει τις ευθύνες του, έχουμε πληρώσει όχι μια... Ναι, τώρα σας ακούμε. Νομίζω ότι... πάλι γραμμή. Αν μπορείτε να επαναλάβετε λίγο τα τελευταία που... Λέω το εξής για μια ακόμα φορά, έτσι και πρέπει να κλείσω γιατί... Ναι, θα σας αποδεσμεύσουμε. Λέμε το εξής, Σάνα, ότι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δεχτούν τις ευθύνες τους απέναντι στην υγεία του λαού. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Δέχεται μεγάλη επίθεση και διευρύνονται και τα περιστατικά, ξανά λέω, των ψυχικά πάσχων των ασθενών μέσα από όλη αυτή την κατάσταση καθημερινά και λέμε ότι δεν θα διαπραγματευτούμε με κανέναν όρο, με καμιά ορολογία, ούτε νερό στο κρασί μας δεν θα ξαναβάλαμε, προκειμένου οι ίδιοι να πούνε ότι θα οδηγήσουν τον κόσμο στα τάρταρα, γιατί εκεί θα τον οδηγήσουν. Τον οδηγούν κατευθείαν στον θάνατο άμεσα. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο και όποιος πει ότι η δουλειά αυτή που κάνετε είναι εύκολη δουλειά θα πει ψέματα. Θα πει ψέματα και αν το πει κάποιος, ας πάει να δουλέψει εκείνος μία εβδομάδα στο ίδρυμά σας. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε και εικόνα από το σημείο αυτό που έχουν συγκεντρωθεί οι εργαζόμενοι από τα δύο ψυχιατρία. Τι να πει κανείς τώρα, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Το γνωρίζουμε σε όλο το σύστημα υγείας ασφαλώς της χώρας, αλλά όταν μιλάμε για τέτοια ευαίσθητα, αν θέλετε, ιδρύματα που πέρα από τα περιστατικά, που είναι τα χρόνια περιστατικά, υποδέχεται αυτή τη στιγμή και όλο αυτόν τον κόσμο που δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, αυτή την οικονομική πίεση, την πίεση επιβίωσης και έχει πάθει κατάθλιψη, δεν υπάρχει υποδομή να του πει ένας άνθρωπος δύο λόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα θέματα μας. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λεία και καλή γραμμή εμφάνιση.
Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anticelluline. Να δούμε τι μας έχει το govasileto.gr, η γυναικεία άποψη των social media, η Γόβα που σας πάει παντού. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την Αγγελική από το govasileto.gr. Να δούμε τα θέματα της ημέρας. Αγγελική. Καλησπέρα, καλησπέρα και από το govasileto.gr και πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Περίμενε, λοιπόν. Περίμενε. Για πες μας, τι έκανες το Σαββατοκύριακο. Είπα θα το γλιτώσω. Είπα θα το γλιτώσω, είδες. Φύγα βιαστικά στα θέματα. Πολύ καλά, δουλεύοντας πολύ, διότι το govasileto.gr δεν κοιμάται, όπως έχουμε ξαναπεί, δουλεύουμε 24 ώρες 24ωρο. Δεν πήγε στην παρέλαση δηλαδή? Την παρέλαση όχι, δεν την παρακολούθησα από κοντά, αλλά έχω ενημερωθεί πλήρως από το διαδίκτυο. Για τα πάντα. Μάλιστα. Εγώ μπορώ να σου πω ότι είδα αρκετές ταινίες αυτό το τρίμερο. Μάλιστα. Και έχω δηλαδή, όταν θα μιλήσω με τον Νίκο Αρώνη εδώ που μιλάμε για τον κινηματογράφο, έχω να του πω πολλά. Και ποια ταινία προτείνεις, γιατί και εγώ ήμουνα στο παραπέντε να όχι, πάω. Δεν πήγα, όχι, δεν πήγα σινεμά. Α, από για DVD μιλάμε, για DVD, αλλά α, από, DVD. Από τα καινούργιες ταινίες που βγήκανε. Ας πούμε, είδα το Hitchcock. Που είναι η επιτσουσίες η ζωή του Hitchcock εκείνη την περίοδο που γύρισε το Psycho. Mm, το ψυχό δηλαδή. Mm. Και έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ωραία γυρισμένη, μ' άρεσε. Πολύ ωραία. Και εγώ τώρα που λέω μια ταινία με τον Johnny Depp σε DVD. Α, ποια? The Lone Ranger. Εντάξει. Mm. Εντάξει, καλή. Ναι, και μετά είδα και μία με την Charlize Theron, το Young Adult. Καλή. Εντάξει, μία Charlize Theron πάρα πολύ όμορφη. Πρέπει να κάνουμε ένα meeting μετά, εμείς οι δυο, γιατί κατεβάζω πολλές ταινίες κι εγώ. Αν τις κατεβάζεις εσύ. Τις κατεβάζω, εντάξει. Ναι. Κάποιες φορές. Και φυσικά έχω και πολύ κοντά στη γωνιά μου ένα DVD το οποίο τα φέρνει πολύ γρήγορα τα καινούργια, τις καινούργιες ταινίες και τους γνωρίζω και προσωπικά και μου λένε αμέσως έρθει αυτή να τη δεις οπωσδήποτε. Α, έχεις μέσο και στο έχω DVD και εγώ ένα Club. Μέσο, αυτά εκεί είναι. Πέρα, αυτά είναι. Λοιπόν, για πες μας τώρα λοιπόν, τα θέματα. Πάμε λοιπόν σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος Χολίδης σε κυπριακό περιοδικό, στο Όμικρον. Έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για το πώς είναι η ζωή του τώρα πια που είναι ελεύθερος, ωραίος και μόνος, κορίτσια, εφόσον ως γνωστόν έχει χωρίσει με την Δούκισσα Νομικού. Θυμήθηκε την συνεργασία του με τη Ρούλα Κορομιλά και μίλησε για τη φιλία του που έχει μαζί της. Όπως επίσης μίλησε και για το γάμο, αλλά θυμήθηκε και έτσι ένα άσχημο γεγονός, συμβάν που έζησε και προφανώς και θέλει πόσο να το ξεχάσει. Πόσο χρονών είναι ο Χολίδης? Είναι 34. 34? Ναι, έχει γίνει. Α, μόνο. Ναι, 34. Καλά είναι. Από εδώ και πέρα νομίζω θα πρέπει να σκέφτεται το γάμο ο Χρήστος Χολίδης. Έχω αυτή την αίσθηση. Μέχρι τα 40 του να φάμε κουφέτα. Μην το αργήσει. Ακούγαν ενθουσιασμό στη φωνή σου. Και... Ωστόσο, ο ίδιος το ρωτήθηκε γι' αυτό, Κιμ. Για το πότε θα παντρευτεί. Γιατί πέρα από το ότι είναι μια κλεισέ ερώτηση, είναι και λογικό πια όταν ένας άντρας έχει πατήσει τα 34 και πάνω. Αυτή η ερώτηση είναι πιο. Να, εδώ που διαβάζω από τη συνέντευξή του που έχουμε εμείς στο govasileto.gr που την φιλοξενούμε επίσης. Είσαι πια 34 χρονών. Θα σου κάνω την κλεισέ ερώτηση. Πότε θα παντρευτείς? Και γελάνε, λέει. Και απαντάει εκείνος, αυτό θα έρθει από μόνο του, θα μπορούσα να σου απαντήσω ότι είμαι μικρός ακόμα για να παντρευτώ, αλλά πιστεύω ότι ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Και αυτό, αλλά είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό που δείχνει και ένα στοιχείο του χαρακτήρα του. Μία μέρα θα ξυπνήσω και θα πω αυτό θέλω τώρα. Έτσι έκανε και με το τραγούδι και με το μπάσκετ παλιότερα. Δηλαδή ο Χρήστος Χολίδης με λίγα λόγια μπορεί να και με τη Δούκισσα Νομικού. Μπορεί. Μπορεί να είναι και αυτό έτσι μία...
να μας βάζει σε σκέψεις για το πώς είναι και το τέλος, αλλά εντάξει, μην κάνουμε τόσο πονηρές σκέψεις. Για πάμε τώρα μακριά ένα υπερατλαντικό ταξίδι και πάμε στον Chris Brown και την Rihanna. Μάλιστα. Ο Chris Brown είναι ένας πολύ γνωστός ράπερ, διάσημος ράπερ, ο οποίος όμως πέρα από τα τραγούδια του έχει ξεχωρίσει και για τον ευέξαπτο χαρακτήρα του. Γι' αυτό δεν ξεχωρίζεις. Ναι, έχει απασχολήσει τα media, ναι. Να το πούμε καλύτερα ακριβώς, με τη συμπεριφορά του, την επιθετική. Το 2009, να θυμίσουμε ότι κακοποίησε τη Ριάννα, το γνωστό έτσι, άσχημο επεισόδιο του ξυλοδαρμού, τότε ήταν ζευγάρι. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο Chris Brown να βρίσκεται σε επιτήρηση στην Καλιφόρνια για το συγκεκριμένο συμβάν. Ωστόσο, αυτή τη φορά είναι πολύ πιθανό να βρεθεί και πίσω από τη φυλακή στα σίδερα. Κινδυνεύει να οδηγηθεί στη φυλακή για 4 χρόνια. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Να σας πω τι έχει συμβεί όμως τώρα. Λέγεται, κατηγορείται μάλλον αυτή τη φορά, πως γρονθοκόπησε στο πρόσωπο έναν άνθρωπο έξω από ένα πολύ ακριβό ξενοδοχείο που έμενε στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα, ένας από τους ομοδοφύλακες του ράπερ γρονθοκόπησε και εκείνος έναν άτυχο 20χρονο νεαρό, το όνομα του οποίου υπάρχει, έχει τοθεί στη δημοσιότητα, λέγεται Άιζακ Πάρκερ. Το συγκεκριμένο παιδί, αγόρι, μεταφέρθηκε μέσα στο νοσοκομείο για να του προσφερθούν, όπως είναι λογικό, οι πρώτες βοήθειες. Και τα λόγια του παιδιού ήταν ότι όταν τον χτύπησαν, φαίνεται να είπε ο ράπερ, αισθάνομαι σαν μποξέρ. Δηλαδή, καφιόταν κιόλα για αυτή την πράξη του. Και διαβάζω και εδώ, Αγγελική, ότι μόλις πριν από 2 μήνες διατάχθηκε να συμπληρώσει 1000 ώρες υπηρεσίας προς την κοινότητα λόγω της εμπλοκής του σε μία υπόθεση κατάληψης θύματος μετά από τροχαίο. Ακριβώς. Ο άνθρωπος απασχολεί, θα λέγαμε τώρα τελευταία... Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάει να σοφρονιστεί λιγάκι. Οπωσδήποτε, ναι. Γιατί είναι ακόμα μία φορά ένα παράδειγμα ότι με τα πολλά χρήματα, τους τρόπους, δεν μπορείς να τους αγοράσεις. Είσαι αυτό που είσαι, δεν πάει να είσαι υπάλληλος κάπου και δεν πάει να είσαι και δισεκατομμυριούχος ράπερ και δεν ξέρω εγώ τι. Θα συμφωνήσω. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η δικαιοσύνη να είναι πιο αυστηρή μαζί του. Γιατί όμως, Αγγελικούλα μου, αυτές οι γυναίκες που στέκονται υποτίθεται καλά στα πόδια τους, πάντα καταφεύγουν, ας πούμε, σε αυτά τα κακά τα παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν γίνει και έρευνες γιατί οι γυναίκες προτιμούν τους αλήτες. Καλά, εσύ το πας αλλού τώρα. Λίγο, πάντως, ναι, εδώ δεν είναι μόνο ότι έχει κάποιος έναν ευέξαπτο χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε για... Τι να πω. Και πόσο μάλλον είσαι και διάσημος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και οι γυναίκες και οι άντρες, με αφορμή τον Chris Brown, δίνουν έτσι να μεταφέρουν ένα κακό πρότυπο προς τα νέα παιδιά που τους βλέπουν σαν είδωλα. Ναι, ποιος είσαι, ρε παιδί μου, ποιος είσαι, άντε να πας εκεί να σοφρονιστείς. Ακριβώς. Και τα ξαναλέμε. Ακριβώς. Για πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στην κατηγορία beauty και το covastilent.gr αποκαλύπτει τα διαχρονικά μυστικά του μακιγιάζ που Αυτά πρέπει είναι. Να γνωρίζει κάθε γυναίκα. 20, 30, 40, 50, 60. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με τη μάσκαρα. Η μάσκαρα, το ποιο χρώμα πρέπει να φοράμε στα χείλη, πώς μπορούμε να έχουμε ένα πιο εκφραστικό βλέμμα και τι πρέπει να κάνουμε για να είναι το δέρμα μας πάντα λαμπερό. Και αυτό που είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα, Αγγελική, έχει να κάνει με κάτι που το λένε το πλαίσιο του προσώπου. Και να μπείτε κι εσείς να το διαβάσετε και να δείτε και τις φωτογραφίες και όλα αυτά που υπάρχουν στο govastileto.gr. Γιατί ο καθένας πρέπει να δει, δηλαδή, ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ποια είναι τα δύνατα σημεία. Και βάσει αυτού, ας πούμε, να δημιουργεί και το μακιγιάζ του. Σωστά. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον... Γιατί πολλές φορές οι κυρίες που δεν γνωρίζουν... Βλέπουν από ένα περιοδικό ή από τηλεόραση με παρουσιάστρια και προσπαθούν να αντιγράψουν το μακιγιάζ που βλέπουν. Ωστόσο, ναι, αλλά μπορεί να μην σου ταιριάζει. Ακριβώς. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε όλοι άνθρωποι το ίδιο σχήμα προσώπου, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ούτε τα ίδια μήλα, ούτε τα ίδια κοψίματα, τίποτα. Δεν μοιάζουμε. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε το δικό μας το στυλ. Ακριβώς. Και στο μακιγιάζ, όχι μόνο. Ακριβώς. Και εδώ υπάρχουν εκεί μόλις όλα τα βήματα για να το πετύχουν οι κυρίες.
Λοιπόν, μπείτε και διαβάστε το. Τώρα πάμε σε μια έρευνα, η οποία έτσι που έβλεπα τον τίτλο, μου φάνηκε λίγο περίεργη αυτή η έρευνα, πώς κάποιος κάνει, σκέφτηκε να κάνει αυτή την έρευνα, αλλά αφού έχουμε τα αποτελέσματα, γιατί να μην το παρουσιάσουμε. Για πες μας τώρα. Λοιπόν, ο τίτλος έρευνας είναι ποιες γυναίκες προτιμούν οι πολύ πλούσιοι άντρες. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει ένα target group, ένα συγκεκριμένο έτσι, κοινό γυναικών που κατευθύνονται αυτοί οι άντρες που έχουν πάρα πολλά χρήματα. Η έρευνα δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Huffington Post και η έρευνα είναι του millionairematch.com, ένα πάρα πολύ έτσι, γνωστό site στο εξωτερικό και πολύ έγκριτο. Η ιστοσελίδα λοιπόν γνωριμιών και εκατομμυριούχους έκανε έρευνα ανάμεσα σε 15.000 από τα μέλη της και το 79,6% από τους άντρες απάντησε πως προτιμούν να βγουν ραντεβού με γυναίκα που δεν έχει την ίδια οικονομική άνεση. Και αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι οι πολύ πλούσιοι άντρες δεν κοιτάνε ποτέ το ε9 μιας γυναίκας, αντιθέτως δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Προτιμούν δηλαδή περισσότερο να βγαίνουν με γυναίκες καθημερινές. Εντάξει, πώς να το πω, κανονικές. Όχι πολύ πλούσιες δηλαδή, να είναι στο ίδιο στάτους. Έτσι έχουν και το πάνω χέρι, ας πούμε. Ναι, ίσως είναι και αυτό. Αχ, με βγάλει κακίεσμο. Μάλιστα, οι γυναίκες εμφανίζονται να έχουν δεύτερες σκέψεις και σε ό,τι αφορά στο γάμο, αφού το 82% από εκείνες θα έκαναν προγαμείο συμβόλαιο, ενώ μόλις το 17,4% των πολύ πλούσιων αντρών απάντησε πώς θα το έπρατε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφορά στις γυναίκες τις πλούσιες και στους άντρες τους πλούσιους. Οι γυναίκες δηλαδή θα ήθελαν να βρουν έναν που να έχει χρήματα. Ενώ δεν σημαίνει το ίδιο. Ναι, και οι γυναίκες από ό,τι βλέπω εδώ προτιμούν για σύντροφο έναν συνάδελφό τους, δηλαδή της ίδιας οικονομικής κατηγορίας. Ναι, ναι. Ενδιαφέρουσα έρευνα, εντάξει. Νομίζω το έχει δείξει και η ιστορία ότι αρκετοί πλούσιοι άντρες δεν παντρεύονται απαραίτητα με μια αντίστοιχα πλούσια γυναίκα. Όχι που δεν συμβαίνει, εννοείται και συμβαίνει. Έχουμε δει και τέτοια ζευγάρια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό η διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ των γυναικών και αντρών οφείλεται και στο εξής, ότι η γυναίκα πάντα θέλει, ας πούμε, τον άντρα να την περιποιείται, να την... ξέρεις τώρα. Οπότε, άμα είναι, ξέρω εγώ, να πληρώνει εκείνη μόνο, μπορεί να χάσει αυτό το ότι, ξέρω εγώ, ο άντρας. Σωστά, γιατί είναι εκείνος που προσφέρει γενικά στο σπίτι κτλ. Οπότε ίσως προτιμά να είναι ίδιου βελελνικούς, οπότε να αισθάνεται αυτό το του άντρα, ας πούμε, κάτι το οποίο, εντάξει, τώρα τελευταία το ψάχνουμε. Και συγγνώμη, αυτοί οι millionaires, billionaires από το billionairesmillionaires.com, όπως μου είπες εσύ, millionairematch.com, μπήκανε ρε παιδί μου και ψηφίσανε, δηλαδή τη γυναίκα θα διαλέγανε. Απίστευτο. Εγώ θα ήθελα να δω τις ερωτήσεις ποιες ήταν, ποια ήταν τα κριτήρια, δηλαδή του τύπου τι ήταν οι ερωτήσεις, γιατί... Όντως, αυτό θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο έτσι... Ας πούμε, θα παίρνατε μία όχι τόσο εμφανίσιμη γυναίκα. Ερωτήσεις που ενδιαφέρουν ή πρέπει να είναι της κατηγορίας μοντέλου, ας πούμε. Μήπως να κάνει και το κόβαστελίο.gr με το χέρι να πει ότι είναι... πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά ποιο θα μας απαντήσει, δεν ξέρω. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν καλή συνέχεια. Χρόνο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αυτό ήταν για σήμερα. Infotainment. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.